Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χαλιού. Από εκεί και πέρα, ακούσατε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούσατε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, το δίπολο υπάρχει και κάπου εκεί έρχεστε κι εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νομίζω το προνομιακό σας πεδίο είναι ότι για δύο πλευρές που και οι δύο έχουν κυβερνήσει, είναι εύκολη κριτική για σας, δεν είναι? Ακούστε να δείτε, εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται για λάθη της πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για λάθη και αυτοκριτική της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Είναι η στρατηγική πολιτική τους τέτοια που δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους πλέον, στο λαό μας, να έχουν και αυταπάτες και για την επόμενη μέρα. Λέμε δηλαδή ότι ακόμη και αυτή η συμφωνία που υπάρχει και από τα δύο κόμματα για το πρόγραμμα το επόμενο, που τσακώνονται τι είναι τελικά είναι το πρόγραμμα, η συμφωνία με την έκθεση της Κομισιόν που πριν από δύο εβδομάδες περίπου ήρθε, την εβδομάδα που μας πέρασε τώρα δείχνει ακριβώς ότι αυτά τα λάθη που μας μίλησε πριν ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι και το μέλλον, είναι και η επόμενη μέρα. Λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Σαράντη, ότι η επόμενη μέρα δεν έχει να δείξει τίποτα πιο προοδευτικό, τίποτα πιο καλό για τους εργαζόμενους, για το λαό μας. Οι πληστηριασμοί που μας υπόσχεται η έκθεση της Κομισιόν, οι παραπέρα ιδιωτικοποίησεις, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, αυτή η μισθή πείνας, αυτά που νομοθέτησε και με το τρίτο μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ψήφισε βέβαια η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα. Και τα προηγούμενα όμως δύο μνημόνια είναι εδώ και θα είναι εδώ και την επόμενη των εκλογών και θα είναι εδώ και μέχρι το 2060. Άρα για μας δεν κρίνεται ποιος από τους δύο ή και οι δύο μαζί ή και ποιος άλλος που θα έρθει σαν τσόντα να προσθεθεί σε μια κυβέρνηση θα έρθει για να βελτιώσει τη ζωή των εργαζόμενων. Δεν θα βελτιωθεί η ζωή των εργαζόμενων του λαού μας με αυτά τα προγράμματα. Αντίθετα, θα ενισχύεται αυτή η ζωή η βασανιστική. Κρίνεται όμως το ποιος θα είναι αυτός που θα σταθεί στο πλάι του εργαζόμενου, που θα είναι δίπλα του, που θα δείξει ότι υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και αγώνες που γίνονται, ότι υπάρχουν αγώνες που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και να ανακόψουν αυτή την πολιτική, αλλά και να δώσουν και την ελπίδα και την προοπτική για την συνέχεια, για το μέλλον, για την κοινωνική ευημερία. Λέμε ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Δεν μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σαράντο. Γιατί έχουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να έχει αντιπολίτευση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία, που απλά θέλει να συνεχίσει αυτή την πολιτική. Άρα κρίνεται την επόμενη μέρα αν θα είναι ισχυρό το ΚΚΕ, για να είναι ισχυρός ο λαός μας και να ανακόψει αυτή την επίθεση και ακριβώς να φέρει, να βάλει δηλαδή τα επόμενα βήματα για την προοπτική. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και σήμερα και χθες τσακώνονταν πάντα για τα μάτια του κόσμου και τσακώνονται σήμερα και μπροστά στις εκλογές για διάφορα ζητήματα. Για το ποιος έκανε λάθη, για το ποιος έφερε το χειρότερο μνημόνιο, ποιος θα φέρει το καλύτερο πρόγραμμα. Σε αυτό που έχουν συμφωνήσει είναι στο ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική και προσπαθούν τον λαό να τον κάνουν και συνένοχο σε αυτή την πολιτική τους. Προσπαθούν να τον κάνουν κοινωνό στις αξίες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίες τι θέλουν? Θέλουν την 7ήμερη εργασία, 12ήμερη εργασία. Θέλουν 32 Κυριακές το χρόνο. Τα νομοθέτησε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία. Δεν συμφώνησαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος σε οποιαδήποτε πρόταση, σε σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διευρυνθούν εργασιακά δικαιώματα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, είτε έχουν να κάνουν με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έκαναν στην πάντα 530 και πλέον συνδικάτα, εργατικά σωματεία, που κατέθεσαν σχέδιο νόμου για τον κατώτατο μισθό, για το 13ο και 14ο μισθό, για τις συλλογικές συμβάσεις και δεν το συζήτησαν καν, δεν το ψήφισαν, το αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν κι άλλα σχέδια και αντίθετα, νόμου εννοώ, και αντίθετα ψήφισαν όλους τους νόμους αυτούς που ενισχύουν το κεφάλαιο, που ενισχύουν τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Αυτά λοιπόν ούτε λάθη είναι, ούτε παρελθόν, ούτε μέλλον. Είναι η πολιτική τους.
είναι η στρατηγική τους, με αυτή θα συνεχίσουν να πορεύονται. Αυτήν υπόσχονται στο λαό μας. Λέμε λοιπόν εμείς ότι αυτοί που σκέφτονται σήμερα να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ γιατί θεωρούν ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα μπορεί να αυτοονομάζεται αριστερό, θα πρέπει να σκεφτούν πρώτα απ' όλα αν είναι αριστερά το να καταργούν εργασιακά δικαιώματα. Αν είναι αριστερά το να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της έκθεσης κομισιών που σας είπα πριν από λίγο, της εφταήμερης εργασίας. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι αριστερά. Και ένας αριστερός προοδευτικός κόσμος θα πρέπει πολύ καλά να σκεφτεί ότι τελικά όσοι στο όνομα της αριστεράς συγκυβέρνησαν ή κυβέρνησαν για να φέρουν τα πιο αντιλαϊκά μέτρα, τα πιο αντεργατικά μέτρα στο λαό μας, αυτοί θα πρέπει και να καταδικαστούν. Και να καταδικαστούν και οι δυνάμεις εκείνες, όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πόσο μάλλον δηλαδή και η Χρυσή Αυγή, που μας λένε, πατάνε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που μας λένε ότι ορίστε, οι αριστεροί αυτοί είναι, τους είδατε, ξαναφέρτε εμάς στην κυβέρνηση για να κάνουμε όχι μόνο τα ίδια και ακόμα χειρότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέπλυνε με το πιο βρώμικο πλυντήριο τη δεξιά πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και σημασία για αύριο, για το αύριο, για την επόμενη μέρα των εκλογών, δεν είναι ποια θα είναι η διαφορά, αν θα έχει 22-25 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ για να πηγαίνουν μετά ξανά μαζί και να ψηφίζουν τους ίδιους νόμους. Σημασία έχει να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Κύριε και αυτή μπορεί να την κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Το ξέρετε ότι μόνο το 10% των εργαζομένων είναι σε σύμβαση. Το ξέρετε ότι το 90% των μόνιμων των εργαζομένων δεν έχουν συμβάσεις και δεν έχουν συμβάσεις εξαιτίας των δικών σας νόμων και της Νέας Δημοκρατίας καθόλου. Και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε προχωρήσει. Να σας πω λιγάκι τι γίνεται με τις επεκτάσεις. Με τις επεκτάσεις να σας δώσω ένα παράδειγμα. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Αλλά το παράδειγμα το ζούμε και κάθε μέρα. Ορίστε. Είναι δύσκολο. Γιατί η επέκταση, ας πούμε, των κλαδικών συμβάσεων, που τόσος λόγος έγινε και όλοι οι εργαζόμενοι είχαν και μια ελπίδα ότι επιτέλους θα είμαι και εγώ τώρα σε σύμβαση, έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επεκταθεί τελικά. Και να σας πω γιατί. Λοιπόν, έδωσε το δικαίωμα, κύριε Σαράντη, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και το ψηφίσανε αυτό και άλλα κόμματα μέσα στην Ελληνική Βουλή, έδωσε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις ενός κλάδου να μην δίνουν το μητρό των εργαζόμενών τους, έτσι ώστε να μην χρειάζεται και να επεκταθεί αυτή η κλαδική σύμβαση. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στον τουρισμό, στον επισητισμό, στον κλάδο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στον κλάδο από τον οποίο εγώ προέρχομαι, από τον τραπεζικό κλάδο, που εκεί πέρα υπάρχει κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ, είναι για μέρος των εργαζομένων, για αυτούς που είναι μόνιμοι. Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εργολαβική, ιδανική, και τις έχει επεκτείνει αυτές τις σχέσεις η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που όχι μόνο δεν μπαίνουν μέσα στην κλαδική σύμβαση, αλλά ενισχύονται αυτές τις συμβάσεις. Τις έχει επεκτείνει. Η κυβέρνηση βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έκανε ελέγχους. Έκανε και τροπολογία την τελευταία μέρα της Βουλής. Βεβαίως, θα τελειώσω με αυτό. Με μια τελευταία τροπολογία τώρα που κατέθεσε την τελευταία μέρα της Βουλής, άνοιξε ακόμα περισσότερο την ευκαιρία να γίνονται αποσχίσεις κλάδων μέσα στις τράπεζες και έτσι να φεύγουν μόνιμοι τραπεζοϋπάλληλοι, να γίνονται ελαστικά εργαζόμενοι ακόμα και σε ξένα funds, όπως θα συμβεί στην Τράπεζα Πειραιός, και αυτά με τις ευλογίες της κυβέρνησης αυτής που αυτοκαλείται αριστερή. Εμείς λοιπόν, κύριε Σκουρολιάκο, ψηφίσαμε παρόν και όχι κατά σε εκείνους τους νόμους, εκείνα τα σε που φέρατε. Τα μισό λεπτό να σας πω. Που έφερναν χρήμα στον κόσμο. Όχι, δεν έφερναν χρήμα. Επιτρέψτε. Έφερναν ένα ψίχουλο και έδιναν 10 στους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίες και κυρίες. Αποφασίσατε ότι δεν χρειάζονται τα επιδόματα. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ίσα ίσα καταψηφίζαμε οτιδήποτε δεν έδινε έστω και ένα ψίχουλο. Το ψίχουλο που δίνατε εσείς, που λέγαμε εμείς ότι ναι, έστω και αυτό το έχει ανάγκη ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος. Ναι, παράκληση. Δίναμε παρόν, όμως δίνατε και 10 στους μεγάλους. Βάλτε μία άλλο τελεία, σας παρακαλώ πάρα να πολύ. Πω κάτι. Με μία λέξη έχω αδικήσει τώρα. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός και τι κάνει το ΚΚΕ και τι είναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί και στην κάλπη
τις 7 του Ιούλη το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί κάθε ψήφος του κόμματός μας θα κατατίθεται και στους αγώνες που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι προκειμένου να αντιπαλέψουν αυτή τη βάρβαρη πολιτική που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά κυρίως να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να ενισχυθεί και η ελπίδα και η προοπτική για την κοινωνική ευημερία και για να ζήσει επιτέλους ο ελληνικός λαός όπως του αξίζει. Είναι αυτός που παράγει τον πλούτο, είναι αυτός που πρέπει να τον καρποθεί, να μην ζει με τα ψίχουλα. Ωραία. Που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ το υπόσχονται για το αύριο.